συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Ορεστιάδας 4 διακινητές, 3 αλλοδαποί και 1 σημαδαπούς, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Σαπών Κομωτινής, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε γιόταχη φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα 9 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλαπέν σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Στην δεύτερη περίπτωση, το πρωί στην παρεύρια περιοχή Μαρασίων Εύρου, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν 2 αλλοδαπούς διακινητές, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Εύρο με φουσκωτή βάρκα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε ένα γιόταχη φορτηγό αυτοκίνητο και μία βάρκα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση διενεργούν για τις 2 υποθέσεις το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών Ροδόπης και Κυπρίνου Ορεστιάδας.